Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπα, αγαπητέ Χρήστο, ότι υποχρεώθηκαν οι πολιτικοί να μείνουν σιωπηροί. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των πολιτικών να μένουν σιωπηροί πρώτα, να ακούνε, να δέχουν τα μηνύματα για να μπορούν να πάρουν και σωστότερες αποφάσεις. Άρα, δηλαδή, πολύ καλά μας υποχρέωσε να ακούσουμε όλους τους συνομιλητές που υπόθηκαν όντως σοβαρά πράγματα. Υπόθηκαν όμως πράγματα τα οποία νομίζω τα γνωρίζουμε όλοι μας εδώ και δεκαετίες. Και θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τον Χωακίμ, εκτός από την διαδικασία της αλλαγής της διοικητικής κατανομής της χώρας. Αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Στα υπόλοιπα τα προσυπογράφω πλήρως. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και δεκαετίες τι θέλουμε να κάνουμε. Σε μια στρεβλή ανάπτυξη, σε μια ανάπτυξη η οποία βασιζόταν σε δανεικά τις προηγούμενες δεκαετίες, το μόνο που κάναμε ήταν να ευδαιμονίζουμε τη μιζέρια μας και να καρτερούμε πανηγυρίζοντας το πότε θα έρθει αυτή η μέρα που ήρθε το 2010 να καταρρεύσει το σύστημα. Είναι ξεκάθαρο και το τι λένε και το είπα νομίζω όλοι οι συνομιλητές, θα το επαναλάβω. Έχει τη σημασία το όμως ότι οι βασικοί παράμετροι οι οποίες δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα όχι σήμερα, αλλά και τις εποχές της ευδαιμονίας, που τα χρήματα ρέαν άφθονα και πηγαίνανε σε γαμοδάνεια, διακοποδάνεια και μπουζοκοδάνεια. Λοιπόν, παρόλα αυτά τα ήταν τα ίδια. Ποιος είναι ο πρώτος παράγοντας που δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα ή δεν είναι τόσο ελκυστικές? Είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, τα αξιοποιούμε? Όχι. Τι είναι, η γραφειοκρατία? Τι κράτος στήσαμε όλα αυτά τα χρόνια? Η γραφειοκρατία είναι το πρώτο φρένο. Και διαβάζω μέσα από μια έρευνα που είναι από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου από το 2009-10 και 2015-16 μικροδιαφορές υπάρχουν. Η μόνη παράμετρο που μπήκε μπροστά είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, που λόγω. Και δεν είναι από τώρα, το 2015-16, το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Από το 10, μάλλον από το 8 βασικά, ξέρουμε όλοι ότι οι τράπεζες δυσκολευότανε, δεν δίνανε λεφτά. Μέχρι τότε τα δίνανε, σε παρακολούσανε. Και από εκεί και έπειτα, γιατί κοκκινήσαν τα δάνεια τους, είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, δεν δίνανε δάνεια πουθενά, ακόμη και σε υγιέστατες και μη δανειοδοτημένες επιχειρήσεις. Ξέρω προσωπικά παραδείγματα φίλων και πελατών μου. Άρα δηλαδή, τα βασικά στοιχεία που τα ξέρουμε όλοι μας, πολιτική σταθερότητα, σταθερό φορολογικό σύστημα. Τι μέλει να γίνει? Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να γίνει και ταυτόχρονα μαζί και με άλλες δράσεις είναι να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν κάνεις θα είναι επενδύσεις οι οποίες θα είναι μεμονωμένες ή θα είναι κρατικοδίαιτες που ήταν μέχρι τώρα. Αναφερθήκαν για επενδύσεις που γίνανε κάποιες περιόδους. Κρατικοδίαιτες. Ή κάποια, το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια, το ελληνικό, μας αναγκάσανε μέσα στην κρίση να τα δώσουμε. Δεν έγιναν επενδύσεις. Το αεροδρόμιο πόσα χρόνια έχει που έκλεισε? Το παλιό. Δεν θα έπρεπε τότε, μέσα στις καλές εποχές, που η αξία της γης το 2003-2004 ήταν και πιο μεγάλη και περισσότερα θέσιμα κεφάλαια υπήρχαν, δεν θα έπρεπε τότε να γίνει μια αξιόλογη επένδυση και να αποδίδει? Το κάναμε, μιλάμε το 2014, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία και δεν ολοκληρώθηκε με το 2015, έτσι με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που πάλι αυτό με κατανάγκη έγινε και το 2014. Ας μην βάζουμε πολιτικές ευθύνες ότι τα κάναμε καλά η κυβέρνηση. Δεν τα κάναμε καλά. Το ζητούμενο είναι σήμερα τι κάνουμε. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Για μένα η τομή στρατηγικής ανάπτυξης είναι πρωτογενής τομέας. Μιλάμε για τον τουρισμό, και θα το συνδέσω άμεσα, μιλάμε για τον τουρισμό και την αύξηση του τουρισμού που έχουμε, αλλά σκεφτείτε ότι τα 27 εκατομμύρια πέρσι και 30 που προβλέπονται φέτος τουριστών που θα έρθουν, σιτίζονται ή καταναλώνουν εμπορεύματα άλλων χωρών. Που σημαίνει ότι το 70% της κατανάλωσης των χρημάτων που διαθέτουν στη χώρα μας δεν παραμένει στη χώρα μας, γιατί δεν καταναλώνουν προϊόντα της παραγωγικής μας βάσης. Άρα θέλουμε τον πρωτογενή τομέα να τον αξιοποιήσουμε με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σαφώς δεν μπορεί να έχουμε τις αποδόσεις, τις εκτατικές αποδόσεις που έχουν άλλα κράτη, γιατί έχουμε μικρό κλήρο, μικρή καλλιεργήσιμη έκταση. Άρα πάμε στα ποιοτικά προϊόντα τα οποία αυτά θα πληρώσει ο τουρίστας. Και εδώ συνδέεται ο τουρισμός που θα τον δώσεις να συντηστεί με αυτά, να καταναλώσει αυτά, κάνοντας ένα ενδιάμεσο την μεταποίηση αυτών των προϊόντων. Έχουμε στοχεύσει εκεί? Ή στοχεύαμε παλιότερα, και αν θυμηθούμε στις δεκαετίες του 60-70, να ακολουθήσουμε εμείς τη βιομηχανική επανάσταση και δημιουργήσαμε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις που μας γίνανε προβληματικές και πάει λέγοντας. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Και για να κλείσω, να μην μακρηγορώ έτσι περισσότερο. Νομίζω ότι έθεσα πολλά αρκετά ζητήματα. Έχουμε όμως τον αναπτυξιακό νόμο. Μπαίνει πρώτη φορά ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό νόμο ο οποίος δεν έχει στόχευση τη χρηματοδότηση,
αλλά έχει στόχευση στην διευκόλυνση μιας επιχείρησης η οποία κερδίζει. Και όχι στείνεται, γίνεται κουφάρια, παίρνονται οι επιδοτήσεις και τα δάνεια και φεύγουν εκτός. Αλλά εφόσον κερδίζει, έχει και επιδότηση πάνω, είτε με αυξημένες φοροαπαλλαγές, έτσι πάνω στα κέρδη του. Εκεί έχουμε και το εξής δεδομένο, ότι με επενδύσεις πάνω από 20 εκατομμύρια για 12 χρόνια σταθερό φορολογικό σύστημα. Σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο εάν μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές τους ακολουθεί, εάν αυξηθούν δεν ακολουθεί, είναι ένα σημαντικό. Φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι πρέπει να τους δούμε, αλλά δεν νομίζω είναι έκτος ή έβδομη παράμετρος για τις επενδύσεις. Και ένα σχόλιο αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι για το χρέος. Κοιτάξτε, το έχει πει η κυβέρνηση και νομίζω είναι πολύ σωστό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το ζήτημα του χρέους δεν είναι ότι θα μας χαρίσουν κάποιο μέρος να γίνει ένα κούρεμα. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος του χρέους. Να γνωρίζει ότι ο επενδυτής ότι τα επόμενα 15-20 χρόνια οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδος είναι αυτές. Ένα cash flow, μια ροή του χρέους σταθερή, συγκεκριμένη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Έτσι ο επενδυτής γνωρίζει ότι αυτή η χώρα δεν πρόκειται το 20, το 22, το 23 που θα υπάρξουν μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις σε τοκοχρεωλήσια να αρχίσει πάλι να κλονίζεται. Άρα και γι' αυτό επιμένουμε. Και βλέπουμε όμως οι δανειστές μας δεν επενδύουν στην ανάπτυξη και στον εξυγχρονισμό της χώρας. Δεν επενδύουν εκεί. Έχουμε πολλές αποφάσεις και πολλές πιέσεις που τις βλέπουμε κάθε μέρα στην διαπραγμάτευση που δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένας σωστά υγιής οικονομικός νους πώς αυτή η χώρα θα φύγει μπροστά με ανάπτυξη για να αποπληρώσει και τα χρέη και να μειώσει και την ενεργία. Ευχαριστώ κύριε Βιάλα, ειλικρινά ευχαριστώ. Τώρα ξέρω ότι όλοι θέλουν να πέσετε πάνω στον κυβερνητικό βουλευτή, αλλά έχω φυλάξει και μια έκπληξη για εσάς, αλλά παρακαλώ κύριε Μηταράκη. Εγώ δεν θέλω να πέσω πάνω στον κυβερνητικό βουλευτή για να τον ευχαριστήσω για την επικοδομητική τοποθέτηση. Το θέμα είναι βέβαια κριτική σας. Θα έπρεπε να είχε πουληθεί το αεροδρόμιο πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς αυτή η κριτική δεν μας την κάνανε τότε, το 2004. Αλλά το ερώτημα είναι σήμερα. Συνάδελφε, δεν κάνω πολιτική. Μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις. Αναφέρθηκα και από το 60 ακόμη. Δεν διαφωνώ. Δεν χρειάζεται εδώ να κάνουμε πολιτική μας παράθεση. Επειδή έχουμε χώρο και χρόνο μεταξύ μας. Επειδή εμένα με ανησυχεί το σήμερα, μου έκανε μια απάντηση σε μια ερώτησή μου προχτές η Υπουργός Οικονομικών. Ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τη στελέχωση του Γραφείου Ελληνικού που εκδίδει τις άδειες, γιατί έχει άλλες προτεραιότητες στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχουν ξεκινήσει τα προεδρικά διατάγματα, δεν έχουν ξεκινήσει άδειες, το οποίο σημαίνει ότι η μπουλντόζα θα μπει το 19 ή το 20. Οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι που υπάρχουν δυστυχώς και κοιτάνε τα τσιμέντα στο ελληνικό, περιμένουν από αυτή την υπηρεσία να εκδώσει αυτή την άδεια. Μήπως θα ήταν ένα ωραίο δείγμα να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα έχετε λόγο. Απλώς θέλω να την έκπληξή μου, είμαι λίγο. Έτσι, ενθουσιασμένος. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Ριγόπουλο. Θέλω να ακούσουμε ότι σήμερα στην Ελλάδα, όταν πάμε σε ένα κατάστημα και λέμε αυτό το στυλό το έχετε, σου απαντάει η πολίτρια όχι δεν το έχω, αλλά μισό λεπτό μπαίνει στο κομπιούτερ και λέει το έχει το κατάστημά μας στην Κηφισιά, να πάρει στην Κηφισιά. Αυτό το πράγμα που κάνει ένα μικρό κατάστημα λιανικής στην Αθήνα, δεν μπορεί να το κάνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο σήμερα δεν έχει ένα ψηφιακό οργανόγραμμα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος εργάζεται, πού εργάζεται, πόσα παίρνει, γιατί τα παίρνει και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δίνω 3 λεπτά στον κύριο Ριγόπουλο. Πάνω σε αυτό για το ψηφιακό οργανόγραμμα, έτσι να πω ότι ετοιμάζεται και στο επόμενο τρίμηνο όποιος οργανισμός του δημοσίου δεν κάνει το ψηφιακό οργανόγραμμα, δεν θα επιχορηγείται. Έτσι, θα είναι deadline. Να το ακούσουμε.